οι κύριες συντάξεις είναι δέσμευση της κυβέρνησης και όλο το σχέδιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης έγινε ακριβώς για να μην υπάρξουν οριζόντιες μειώσεις με δεδομένη τη συμφωνία του καλοκαιριού που απαιτούσε να βγουν από τα ταμεία 1,8 δις. Και η μεταρρύθμιση στηρίζεται ακριβώς εκτός από μερικά άλλα δομικά της στοιχεία, ένα δομικό στοιχείο είναι αυτό. Και πάνω σε αυτό κτίζεται όλη η λογική της. Επομένως, η δέσμευση της κυβέρνησης για τη μη μείωση των κυρίων συντάξεων εξακολουθεί να ισχύει. Από εκεί και πέρα, υπόθηκε και χθες από τον Πρωθυπουργό, κάποιες μεγάλες συντάξεις, πραγματικά ίσως να μην ήταν μεγάλο το κοινωνικό βάρος αν γινόταν μία μικρή μείωση σε αυτές. Ωστόσο, ο αριθμός των μεγάλων συντάξεων είναι πάρα πολύ μικρός, δεν προσφέρει στα αλήθεια κάτι, πλην συμβολικού χαρακτήρα. Αν ήταν με δεδομένη τη μείωση κάποιων ιδιαίτερα ψηλών συντάξεων να εξασφαλιζόταν η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος χωρίς άλλα θέματα, προφανώς και πιθανό να ήταν μία επιλογή. Έτσι δεν αποτελεί κεντρικό θέμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης το ζήτημα αυτό. Επ' αυτού ήθελα να ρωτήσω, Στρατάκης από Flash 96 και νους. Χθες παρακολουθήσαμε μια συζήτηση στη Βουλή σε ερώτηση βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τριανταφυλλίδη. Και είπε, υποστήριξε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις γενικότερες ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό και οι συνταξιοδοτούμενοι από του ΟΤΑ και οι πρώην βουλευτές. Και υπάρξει μια αντίδραση. Και συγκεκριμένα στις πολλαπλές συντάξεις εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Και υπήρξε μια αντίδραση από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κρεμαστινό. Θα συμπεριλάβει τελικά στις γενικότερες ρυθμίσεις και αυτές τις συντάξεις και των βουλευτών και των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το μέτρο αυτό έχει ήδη ληφθεί. Σήμερα δεν υπάρχουν συντάξεις στους βουλευτές πλην των συντάξεων από τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Και μόνο αυτές. Και όσον αφορά κάποιες παλιότερες συντάξεις, οι οποίες ήταν πολλαπλές, εκεί ήδη μπαίνει το ανώτερο πλαφόν στις πολλαπλές συντάξεις, που έτσι κι αλλιώς ισχύει για όλους. Και ταυτοχρόνως κάποιες εξ αυτών, που φαίνεται έτσι ιδιαίτερα προκλητικός ο αριθμός, είναι εξαιρετικά λίγες, ενδεχομένως και μονοψήφιο νούμερο. Επομένως, το βασικό που εφορά όμως το τώρα και το μετά και αφορά το αν οι βουλευτές παίρνουν μία ή πολλαπλές συντάξεις, επαναλαμβάνουμε ότι ήδη αυτό έχει συμβεί. Δεν υπάρχουν πολλαπλές συντάξεις για τους βουλευτές και ο κάθε βουλευτής θα παίρνει ανάλογα με το επάγγελμά του και ανάλογα με το ταμείο το οποίο πληρώνει την σύνταξη από το ασφαλιστικό του ταμείο. Να σας ρωτήσω λίγο διαφορετικά, κύριε εκπρόσωπε. Ο στόχος της αξιολόγησης, της σύντομης αξιολόγησης για να ανοίξει η συζήτηση για το χρέος, που σύμφωνα με την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι ο σταθμός για να αλλάξει σελίδα η χώρα. Ο στόχος αυτός είναι σημαντικότερος από μία μικρή περικοπή οριζόντια των συντάξεων. Και σας το ρωτάω αυτό διότι φαίνεται ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν κάνει πίσω. Κοιτάξτε, όσον αφορά το τι θα συμβεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι κάτι που μένει να το δούμε. Όπως σας είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, το Euro Working Group δεν ήταν αυτό το οποίο θα άλλαζε κάτι στην μέχρι στιγμή στάση ή θα διατύπωνε κάτι διαφορετικό, δεν έχει τέτοια εξουσιοδότηση. Ωστόσο, σε επανειλημμένες ερωτήσεις που έγιναν και χθες σε αυτή τη συζήτηση και από πλευράς των Ευρωπαϊκών Θεσμών και από εμάς, ασκήθηκαν μεγάλες πιέσεις προς το Δουνουτού, προκειμένου να δικαιολογήσει επαρκώς το γιατί εμένει σε διαφορετικές αντιλήψεις που ξεπερνάν τη συμφωνία την οποία από κοινού έχουμε αποδειχθεί το καλοκαίρι. Και από την πλευρά μας και από την πλευρά των Ευρωπαίων έγινε σαφές ότι θα κινηθούμε στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα από αυτό εκτίθεται, διότι δεν υποστηρίζει αρκετά γιατί πρέπει να μιλήσουμε για άλλη συμφωνία και όχι αυτή που το καλοκαίρι συμφωνήσαμε, με δεδομένο και με στοιχεία οικονομικά τα οποία παρουσιάστηκαν και δείχνουν ότι τα στοιχεία πάνω στα οποία δομήθηκε η συμφωνία του καλοκαιριού, τα οικονομικά στοιχεία, σήμερα είναι καλύτερα και από αυτά που προβλέφτηκαν τότε.
Επομένως, χρειάζεται έστω και μια επαρκής δικαιολόγηση γι' αυτό, την οποία δεν την έχει εμφανίσει ακόμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Απ' την άλλη πλευρά, ολοκληρώνω, έχουμε πει ότι βεβαίως εμείς έχουμε κάνει αρκετές υποχωρήσεις προκειμένου να φτάσουμε στη συζήτηση για το χρέος, που τη θεωρούμε κεντρική για τα επόμενα, για το μέλλον της χώρας. Ωστόσο, στις δεσμεύσεις μας είναι ότι σε αυτή την πορεία επιλέγουμε να κινηθούμε με το λαό όρθιο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο πόσες υποχωρήσεις θα μπορούσε να κάνει κανείς και μέχρι ποιο σημείο. Έχετε εξαντλήσει δηλαδή τα όρια υποχωρήσεων? Υπάρχουν ζητήματα και άλλα ανοιχτά πέραν του ασφαλιστικού. Νομίζω ότι το ασφαλιστικό έχουν δεχτεί και οι θεσμοί ότι η πρότασή μας είναι αποδεκτή, ότι είναι μια πρόταση που στη δομή της συμφωνούν άπαντες. Κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες ακόμα εξετάζονται από τα τεχνικά κλιμάκια και ανταλλάσσονται και πληροφορίες και νούμερα κτλ. Νομίζουμε όμως ότι στο ασφαλιστικό ιδιαίτερα έχει φτάσει κοντά στο όριό της η διαπραγμάτευση και είμαστε κοντά. Θα μπορούσε εύκολα να έρθουν οι θεσμοί δηλαδή και να προχωρήσουμε. Αλλά δεν πάβει να ισχύει ότι υπάρχουν ανοιχτές διαπραγματεύσεις και για τα άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν την πορεία της πρώτης αξιολόγησης. Κύριε εκπρόσωπε, μας είπατε ότι η κυβέρνηση ζητά έκτακτη οικονομική επιχορήγηση για το προσφυγικό ύψος 480 εκατομμυρίων ευρώ. Θέλω να ρωτήσω εάν αυτά τα χρήματα θα τα διαχειριστεί η ίδια η κυβέρνηση, εάν όχι, σε ποιο φορέα θα αναθέσει τη διαχείρισή τους. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η πληροφόρηση που έχω μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν έχει μπει τέτοιο ζήτημα και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονται προς το ελληνικό κράτος. Από εκεί και μετά όμως και εμείς από την πλευρά μας μπορεί να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, ή να πάνε ένα κομμάτι προς την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, και αυτό είναι πιθανό, και μπορεί και εμείς να εκχωρήσουμε κάποιες αρμοδιότητες με βάση το τι θεωρούμε πιο ευέλικτο και πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό. Τα χρήματα θα είναι προς την ελληνική κυβέρνηση. Λέτε όμως ότι Το πώς θα το διαχειριστούμε αυτό μένει λίγο να το επεξεργαστούμε. Ευχαριστώ. Διονυσία Προκόπη από newsbomb.gr. Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση κατέθεσε σχέδιο έκτακτης ανάγκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την πιθανή προθυμία του Βερολίνου να εξετάσει σε συνάφεια το προσφυγικό με το πρόγραμμα της Ελλάδας, θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός επισήμως την ενεργοποίηση του άρθρου από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξαίρεση της χώρας από το Δημοσιονομικό Σύμφωνο της Σταθερότητας. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, έχουμε πει επανειλημμένως ότι δεν θέλουμε να συμψηφίσουμε τα δύο ζητήματα της οικονομικής κρίσης και της προσφυγικής κρίσης. Αυτό παραμένει στον πυρήνα της σκέψης μας και των κινήσεών μας. Υπόθηκε όμως επίσης πολλές φορές και από τον Πρωθυπουργό χθες το βράδυ ότι η προσφυγική κρίση μας υποχρεώνει όλους να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και η Ευρώπη να αλλάξει και αυτή τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται απέναντι στα ζητήματα της οικονομικής κρίσης. Δεν έχουμε μιλήσει όμως για συμψηφισμούς. Αυτά μένει να τα δούμε στην πορεία, διότι πραγματικά η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει εύκολα το βάρος, μιας και όπως ξέρετε όλοι, σηκώνει πολύ μεγαλύτερο βάρος σήμερα για την προσφυγική κρίση από αυτό που πραγματικά αναλογεί στη χώρα. Με άλλες χώρες να μην έχουν κάνει το παραμικρό προς αυτή την κατεύθυνση και να μην έχουν στείλει, ας πούμε, ούτε μία κουβέρτα. Ο κύριος Παπαδημούλης πάντως έχει κάνει σειρά αντίστοιχων ερωτήσεων. Έχω παρακολουθήσει προφανώς τις ερωτήσεις, αλλά αυτό δεν ξέρω. Σας είπα ότι μελετάει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με την ατζέντα που θα φτάσει και στη Σύνοδο. Όπως ξέρετε, αυτή είναι μια έκτακτη Σύνοδος. Ακολουθεί στα μέσα Μάρτη 16-17, νομίζω, 17 και η τακτική Σύνοδος. Και μένει να δούμε την πορεία όλων των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση προκειμένου η χώρα να στηριχθεί. Αντωνής Ατζολέτος από το Sky. Ήθελα να ρωτήσω, την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Μουζάλας είχε μιλήσει για το προσφυγικό πάντα για ενδεχόμενες μονομερείς ενέργειες. Μπορείτε να μας προσδιορίσετε ποιες θα μπορούσε να είναι αυτές οι μονομερείς ενέργειες από την ελληνική πλευρά? Ο κύριος Μουζάλας δεν μίλησε για μονομερείς ενέργειες από την ελληνική πλευρά. Είπε ότι κάθε χώρα θα μπορούσε να κάνει μονομερείς ενέργειες, πράγμα όμως το οποίο πλήττει και αυτή την αντιμετώπιση
του προβλήματος, δεν βοηθάει δηλαδή. Και βεβαίως δεν μπορεί κάποιες χώρες να κάνουν κάποια πράγματα και μάλιστα παραπάνω από τη δύναμή τους όπως η Ελλάδα, αλλά κάποιοι να προσπάθησαν, τώρα έχουν σταματήσει ευτυχώς, να τη διασύρουν. Και κάποιες άλλες που δεν έχουν συμβάλει ούτε στο ελάχιστο όσο όφυλαν απέναντι στο κοινό πρόβλημα, να μην υποστούν ούτε καν κριτική. Αυτά δεν μπορεί να συμβούν. Ο κύριος Μουζάλας δεν μίλησε για μονομερείς ενέργειες εκ μέρους της Ελλάδας. Μίλησε ακριβώς για μονομερείς ενέργειες, οι οποίες στο τέλος ισχυροποιούν κάποιους οι οποίοι ακολουθούν μονομερείς ενέργειες. Δεν θα μπούμε εμείς δηλαδή σε αυτή τη λογική. Εμείς θα παραμείνουμε στη λογική ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει συνολικά να αντιμετωπίσει με το βάρος που αναλογεί στην κάθε χώρα το πρόβλημα. Αντελάκη από την ΕΡΤ. Η Ελλάδα σε αυτήν την έκτακτη σύνοδο κορυφής θα ζητήσει ενδεχομένως, εκτός από αυτά που θα συμπεριληφθούν στο κείμενο συμπερασμάτων, να υπάρξουν κυρώσεις για τις χώρες οι οποίες δεν θα κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Σας έβαλα σήμερα εδώ τους άξονες στο οποίο θα κινηθεί η Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής. Και σας είπα ότι στις επόμενες μέρες, με βάση και το τι ακριβώς συμβαίνει, διότι ξέρετε ότι κάθε μέρα που περνάει και κάθε στιγμή που περνάει είναι καθοριστικές για την προσφυγική κρίση, για το προσφυγικό πρόβλημα, παίρνοντας και τα δεδομένα από αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέχρι τότε, θα αποφασιστεί και η γραμμή με την οποία θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία θα συζητηθεί και με τους υπουργούς του Υπουργικού Συμβουλίου της Πέμπτης. Θα κατατεθεί η άποψη αυτή και στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Σύνοδο Κορυφής. Γιάννη Τσακίρης από τον Αντένα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σκοπεύει η ελληνική κυβέρνηση να βάλει βέτο στις αποφάσεις που αφορούν, που ενδιαφέρουν την Αυστρία και τις χώρες του Βίζακα. Έχουμε πει, και το είπαμε και εδώ την προηγούμενη φορά, ότι η Ελλάδα είπε και από την προηγούμενη σύνοδο ότι θα φτάσει μέχρι να μπλοκάρει κάποιες αποφάσεις. Η σκέψη είναι η εξής. Μπλοκάρω αποφάσεις που επιβαρύνουν όλη την Ευρώπη και επιβαρύνουν και χώρες οι οποίες διάκειται φιλικά προς τη χώρα και υποστηρικτικά. Προφανώς αυτό δεν θα ήταν μία από τις καλύτερες επιλογές. Από εκεί και μετά όμως, σε ένα άλλο επίπεδο, διπλωματικά όπως είπαμε, θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα προκειμένου η χώρα να μην πάρει μόνη της το βάρος αυτού του τεράστιου προβλήματος. Χωρίς να δεν έχουν μελετηθεί τέτοια βήματα. Ωστόσο, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι αυτή η οποία περιγράφτηκε και υπόθηκε και χθες από τον Πρωθυπουργό. Χρήστος Τσιγουρής από το Μέγκα. Ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω, κυρία εκπρόσωπε, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο η κυβέρνηση θα μπορούσε να αντέξει με κλειστά επί της ουσίας σύνορα από το βορρά, από τους γειτονές μας. Το λέω αυτό γιατί από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής μέχρι και σήμερα το επιχείρημά μας, η δημόσια τοποθέτηση της Ελλάδας είναι δεν πρέπει να σηκώσουμε μόνοι μας το βάρος. Την ίδια ώρα όμως, κάθε μέρα καλείται η κυβέρνηση να διαχειριστεί ένα μεγαλύτερο όγκο ροών. Πόσο αντέχει η κυβέρνηση, μέχρι ποια ημερομηνία, με κλειστά σύνορα από το βορρά και τι θα κάνει για να τα ανοίξει. Δηλαδή, και στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής, τρεις σε μια σκληρή στάση, ωστόσο τα σύνορα έκλεισαν. Πόσο αντέχει με κλειστά σύνορα, έχετε ένα χρονικό ορίζοντα. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ερώτηση τι θα κάνουμε για να ανοίξουμε εμείς σύνορα έχει ήδη απαντηθεί. Ότι αυτό δεν μπορεί να. Η Ελλάδα δεν μπορεί μόνη της να επιλύσει από μόνη της τέτοια ζητήματα όταν η Ευρώπη δεν επέμβει. Και γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα. Αν ήταν στο χέρι της Ελλάδας, προφανώς δεν θα έχει συμβεί. Αλλά το λέω γιατί καλείται να διαχειριστεί μια πρωτόγνωρη. Ναι, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, στην οποία πραγματικά κανείς δεν θα μπορούσε να είναι ούτε πλήρως έτοιμος, ούτε να βάλει όρια μέχρι που μπορεί ακριβώς να αντέξει. Στα αλήθεια, δεν μπορούμε να αντέξουμε το βάρος όλων των προσφύγων στην Ελλάδα όσων θα φτάσουν μέχρι εδώ. Ωστόσο, έχουμε κάνει το σχέδιο αυτό το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια αξιοπρεπή διαχείριση
του ζητήματος, με ανθρώπινες συνθήκες για τους πρόσφυγες. Το σχέδιο αυτό το οποίο υποβάλαμε και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κονδύλια που προβλέπει, αντιστοιχούν σε περίπου 100.000 ανθρώπους, σε περίπου 1.000 πρόσφυγες. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι εύκολα διαχειρίσιμο ή ότι αυτό είναι σε αυτό που αντέχουμε, αντιλαμβάνεστε. Αυτό δεν μπορεί να, δεν θα το αντέξουμε. Αυτά επίσης είναι πρόχειρες λύσεις. Θα πρέπει να δοθεί μία μόνιμη λύση, μία οριστική λύση για το πώς και πού και κάθε θα μετεγκατασταθούν οι πρόσφυγες και τι βάρος θα σηκώσει κάθε χώρα, όχι μόνο σε οικονομικό εννοώ, αλλά και στους πόσους πρόσφυγες θα υποδεχθεί. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Με αφορμή τα χθεσινά επεισόδια στην Ιδωμένη, η κυβέρνηση φοβάται ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να πάρει, να γίνει ανεξέλεγκτη και να δημιουργηθεί σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο με τη Φύρο. Ανεξέλεγκτη δεν θα μείνει, όπως δεν έμεινε και μέχρι τώρα, διότι ξέρετε ότι σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμοι όλοι οι χώροι που θα υποδεχθούν μεγάλο αριθμό προσφύγων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι πρόσφυγες δεν θα θέλουν πραγματικά να κινηθούν προς την Ιδωμένη, προκειμένου έστω και μια ελπίδα να έχουν να περάσουν απέναντι, που τα Σκόπια ανοίγουν και παίρνουν μερικές, στα αλήθεια, δεκάδες καθημερινά. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε ώστε να μην συνοστίζονται οι πρόσφυγες στην Ιδωμένη και να μην δημιουργούνται τέτοια θέματα. Όμως, είναι αντιληπτό και από εμάς, όπως και νομίζω από όλους σας, ότι είναι άνθρωποι απελπισμένοι. Είναι άνθρωποι που προτίμησαν να ρισκάρουν, να χάσουν τα παιδιά τους πνιγμένα στο Αιγαίο. Και βεβαίως αυτό είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και από μια τέτοια πλευρά. Επομένως, οι φόβοι μας, προφανώς δεν το έχουμε ξανακάνει, δεν έχει ξαναντιμετωπίσει χώρα τέτοιο, ούτε αυτή η κυβέρνηση, ούτε άλλη κυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα. Αυτά γίνανε στον πόλεμο, μετά τον πόλεμο. Επομένως, έχουμε τις αγωνίες μας, έχουμε τις ανησυχίες μας και αντιλαμβανόμαστε και την δύναμη που οθεί αυτούς τους ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και να πνίγονται στο Αιγαίο με ελπίδα μήπως κάποιος από αυτούς επιβιώσει. Να το πάμε λίγο. Ήθελα να σας ρωτήσω με δεδομένο ότι εχθές έγινε μια κίνηση από την πλευρά της Άγκυρας. Δεν επιτράπει ο πλούς της γερμανικής φρεγάτας, στην οποία επέβαινε Γερμανίδα αξιωματούχος, αν δεν απατώμε, η Υπουργός Άμυνας. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι η Άγκυρα, που είναι το κλειδί της λύσης του προσφυγικού και των ροών, εν τέλει θα συνεργαστεί είτε στο αίτημά σας, ένα από τα πέντε που προαναφέρετε, για απευθείας επανεγκατάσταση, είτε στην δυνατότητα, στην υποχρέωση μάλλον της Άγκυρας να περιορίσει τα δίκτυα διακίνησης. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι από αυτή τη σύνοδο θα βγούμε σε κάτι κερδισμένοι με δεδομένη την συμπεριφορά της Άγκυρας? Η Άγκυρα έχει συνεχίσει να ακολουθεί μια τακτική σαν αυτή που περιγράφεται, η οποία πραγματικά είναι ενάντια στην επίλυση του ζητήματος, μια τέτοια τακτική. Ωστόσο, σήμερα βρίσκεται εκεί και ο Γερμανός αξιωματούχος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της επιχείρησης του ΝΑΤΟ και σήμερα βρίσκεται στην Τουρκία για συζητήσεις. Έρχονται εδώ υπουργοί εσωτερικών, εξωτερικών κλπ. Γίνονται συζητήσεις. Νομίζω ότι και η Τουρκία, μέσα από την συζήτηση και αποδοχή συμφωνηθέντων ή αυτών που θα κληθεί να συμφωνήσουμε στην επόμενη σύνοδο, νομίζω ότι είναι λύσεις οι οποίες είναι αμοιβαία υποφελείς. Και πιστεύουμε ότι η Τουρκία θα το δει αυτό. Εμείς με μια τέτοια στάση το αντιμετωπίζουμε και θα το αντιμετωπίσουμε και στις επόμενες και στην επόμενη περίοδο με τον ίδιο τρόπο. Από εκεί και πέρα ξέρετε ότι όταν είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από σένα, προφανώς έχεις λόγους και να πιστεύεις ότι θα γίνει έτσι όπως το περιγράφω εγώ ή όπως το περιγράφετε εσείς. Ωστόσο, είμαστε εδώ και θα το παλέψουμε με κάθε δυνατόν μέσο, διπλωματικό μέσο εννοώ, και συζητήσεις και στις συνόδους κορυφής κτλ. Προκειμένου και η Τουρκία να πιστεί ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διαχειριστούμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, αυτή την τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Όχι πως του πάλι. Πάμε σε άλλο τώρα. Είναι 4 πάνω τα.
αν οι πολιτικοί αρχηγοί δεν συμφωνήσουν με αυτά που θα τους πει ο Πρωθυπουργός, θα τους κατηγορήσετε ότι δεν βάζουν πλάτη στην εθνική προσπάθεια? Κοιτάξτε, σας εξήγησα πριν με ποια πρόθεση θα πάει ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη συνάντηση, προκειμένου να μιλήσει ουσιαστικά και βεβαίως και να πει και να ακούσει. Από την άλλη πλευρά, είδαμε δημοσιοποιημένες προτάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, τις οποίες θα καταθέσει το διάλογο. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, διότι σας ανέφερα και πριν το πώς κινείται και η κυβέρνηση από την πλευρά της επιχειρησιακά απέναντι στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Και αν το δείτε, θα δείτε ότι τα σημεία τα οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία είναι αυτά τα οποία ήδη κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Μέχρι εδώ λοιπόν δεν βρίσκω κανένα λόγο να υπάρχουν διαφωνίες, διότι αυτά ήδη υλοποιούνται από την ελληνική κυβέρνηση και τα 6 σημεία τα οποία έχει καταθέσει. Επιτρέψτε μου, υπάρχουν πληροφορίες για ότι ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει λευκή επιταγή. Ας κάνουν υπομονή. Όποιοι έχουν τέτοιου τύπου αμφιβολίες, ας κάνουν υπομονή μέχρι την Παρασκευή. Γαλιατσάτος από Real FM. Κυρία εκπρόσωπε, όταν λέτε διπλωματικές ενέργειες εννοείται και προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και για να συγκεκριμενοποιήσω λίγο για το ερώτημα που έθεσε πριν ο συνάδελφος. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς είμαστε εν ώψη Συνόδου Κορυφής και εν ώψη Ανώτατου Συμβούλιου Συνεργασίας, έχετε διαπιστώσει κάποια μείωση των ροών από την Τουρκία και πόσους περίπου έρχονται κάθε μέρα στη χώρα μας? Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, η Ελλάδα, όπως ξέρετε, δεν μπορεί να προσφύγει η ίδια στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουν διατυπωθεί σκέψεις από κάποιους ξένους διπλωμάτες, προκειμένου αν χρειαστεί να αντιμετωπιστεί και αυτό να χρησιμοποιηθεί και αυτό το εργαλείο. Και εκεί ακριβώς βρισκόμαστε. Δεν έχει συμβεί κάτι άλλο γύρω από αυτό. Οι ροές πραγματικά δεν έχουν εμφανίσει κάποια σημαντική δεν έχουν ελάττωση. Παρακολουθήσαμε μόνο πριν τη Σύνοδο Κορυφής, την προηγούμενη, τις προηγούμενες μέρες να έχει ελαττωθεί. Αυτό σημαίνει ότι κάτι συνέβη από την πλευρά της Τουρκίας και ελαττώθηκαν λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Μετά την Σύνοδο Κορυφής, αμέσως οι ροές εξακολούθησαν να έχουν τη συνήθεια ροή. Σήμερα βρίσκονται στην Ελλάδα περίπου 25.000 πρόσφυγες και η ροή λίγο πάνω, λίγο κάτω συνεχίζεται σχεδόν κανονικά αυτές τις μέρες. Εννοώ, νομίζω το σημερινό νούμερο ήταν γύρω στα 1.000 κάτι άτομα, ροές οι οποίες θεωρούνται συνηθισμένες. Πέραν βεβαίως του μεγάλου ζητήματος που είναι το προσφυγικό, βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και μια σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης με μεγάλο όμιλο μέσων μαζικής ενημέρωσης, το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαβράκη και τα μέσα του, μέσα από τα μέσα του. Η κυβέρνηση έχει απαντήσει στα όσα ισχυρίζεται η διοίκηση του ομίλου. Μάλιστα, εκτοξεύονται, έχετε μιλήσει και ως κυβέρνηση για απειλές και διάφορα είδη πολιτικών εκβιασμών. Είστε όμως ικανοποιημένοι από το πώς έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτήν την αντιπαράθεση? Και είπατε πριν και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της διαπλοκής. Είστε ικανοποιημένοι από το πώς στέκονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτή τη μάχη που λέτε ότι δίνει η κυβέρνηση? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν ξεκίνησε αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και κάποιου συγκροτήματος. Δημοσιεύτηκαν στοιχεία σε εφημερίδα τα οποία αφορούσαν συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ψυχάρη και στα οποία κλήθηκε προφανώς να απαντήσει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση όσον αφορά αυτό, πράγμα και το οποίο έγινε. Δεν έχει άλλη εμπλοκή η κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν παράλληλα δημοσιεύματα στα ίδια έντυπα, τα οποία αντιμετωπίζουν, επιτίθενται με όρους οι οποίοι όμως θα πρέπει να τους δει παρακάτω η δικαιοσύνη σε πρόσωπα, προκειμένου να σπηλώσουν υπολήψεις. Αυτό αντιλαμβάνεστε από κανένα πρόσωπο
δεν είναι ανεκτό. Φυσικά και υπάρχει ελευθερία του τύπου, φυσικά και ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και την κριτική του και την άποψη και για τα πρόσωπα και για την κυβέρνηση και το αν ένας υπουργός είναι καλός ή δεν είναι σε αυτό το οποίο καλείται να κάνει. Ωστόσο, κανείς δεν δικαιούται να θίγει υπολήψεις ανθρώπων. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν με το δρόμο της δικαιοσύνης φυσικά. Όμως αυτό δεν είναι η αντιπαράθεση κυβέρνησης. Είναι η απάντηση της κυβέρνησης απέναντι σε επιθετικές ενέργειες. Από την πλευρά τώρα της αντιπολίτευσης, όπως σας είπα και πριν, προφανώς και η Νέα Δημοκρατία, προφανώς και ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και άλλοι της αντιπολίτευσης, δεν θέλουν να μπουν και να απαντήσουν για ζητήματα του παρελθόντος, για ζητήματα που φαίνεται ότι έχουν γίνει, και να πάρουν την πολιτική ευθύνη. Αυτό δεν τους τιμά. Και ο Πρωθυπουργός τους κάλεσε και χθες μέσα από την συνέντευξη την οποία έδωσε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε ένα μέτωπο απέναντι στη διαπλοκή με δεδομένο ότι και σήμερα μπορούν να συμμετέχουν σε θέσεις αξιωματούχων της αντιπολίτευσης άνθρωποι οι οποίοι προσωπικά οι ίδιοι να μην ευθύνονται για όλο αυτό. Επομένως, ένα κοινό μέτωπο απέναντι στη διαπλοκή θα ήταν ένα πολύ ισχυρό μέσο, όχι για την κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης αυτό, είναι θέμα αποκατάστασης του αισθήματος δικαίου στην ελληνική κοινωνία, το οποίο το χρωστάει στην ελληνική κοινωνία όλο το πολιτικό σύστημα. Άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό, Μακρυγιάννης από πρώτο θέμα κύριε Γιώργο Βασίλη, άκουγα χθες τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αποκάλυψε ότι με τον κύριο Μητσοτάκη συμφωνούν στην ανάγκη αλλαγής του εκλογικού νόμου, όπως και θέσπισης μιας ρύθμισης που, με την οποία να επιτρέπεται η ολοκλήρωση της τετραετίας. Θα αναλυθούν σύντομα σχετικές πρωτοβουλίες, θα καλέσει τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης ή τους άλλους αρχηγούς. Ναι. Να εκδηλωθεί μια τέτοια πρωτοβουλία για τον εκλογικό νόμο ή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ανοίξει όχι πολύ μακριά από τώρα, αλλά θα πρέπει να τελειώσουν τα ζητήματα της πρώτης αξιολόγησης. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σε ένα άλλο τελείως περιβάλλον αυτή η συζήτηση, γιατί είναι μεγάλη, ουσιαστική και όχι απλή. Το έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς το Νοέμβριο, ότι η διάθεσή του ήταν να συζητήσει σε επίπεδο και αρχηγών των άλλων κομμάτων και από τότε το ασφαλιστικό, το μεταναστευτικό, αν θυμάστε, όπως και το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού νόμου και της συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτές τις προθέσεις και νομίζω ότι αφού κλείσει η αξιολόγηση και μετά θα ξεκινήσει και μια τέτοια συζήτηση, η οποία επίσης είναι αναγκαία για τον τόπο. Και μία τελευταία. Θα δώσω τον κύριο πίσω. Геннадий Мельник, Российского Прокуратуры юстиции от России сегодня. И Ελλάδα πρέπει να κάνει δύο πληρωμές. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη, επανάλαβα την αρχή. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει δύο πληρωμές στο Μάρτι. Το ποσό περίπου 850 εκατομμύρια ευρώ στο 2020. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα στις αποπληρωμές, είτε όχι. Προφανώς η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τους όρους, κάτω από μια συμφωνία η οποία έχει συναυθεί το καλοκαίρι και η οποία προβλέπει ακριβώς όλα τα βήματα προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτές οι οικονομικές απαιτήσεις. Γι' αυτό σας είπα και πριν στην εισήγηση ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναλαμβάνει και είναι εκτεθειμένο με δεδομένο ότι έχει συμφωνήσει και τα βήματα για την αξιολόγηση προκειμένου η Ελλάδα να ανταπεξέλθει σε αυτές τις υποχρεώσεις, τις οποίες προφανώς αν μπορούσε να το κάνει μόνη της δεν θα χρειαζόταν τη συμφωνία του καλοκαιριού. Άρα, εμείς κάνουμε από την πλευρά μας αυτά που πρέπει και αυτά που έχουμε συμφωνήσει, αλλά και οι εταίροι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να ακολουθήσουν την συμφωνία και να τηρήσουν αυτά τα οποία τους αναλογούν. Διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει η κατάσταση με οικονομικές και φυσικά κοινωνικές επιπτώσεις. Σας ευχαριστήσω.